Άλλο ένα Opel Insignia, τοποθέτηση οθόνης Android 13, Tesla Style της Lenovo. Λοιπόν, έχουμε λειτουργικά χειριστήρια τιμονιού, ενδεικτικά θυρών, ευρυγόνια κάμερα πιστοπορίας. Βλέπουμε και τον προφυλακτήρα μας, αλλά και πίσω σε πολύ μεγάλη απόσταση. High definition κάμερα. Λοιπόν, είναι μοντέλο που είχε CD500. Έχουμε διατηρήσει την εργοσιακή θέση USB και έχουμε και άλλο ένα περασμένο στο ντουλαπάκι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ακούμε μουσική μέσω USB. Εδώ είναι η αρχική μας οθόνη. Έχουμε κάποιες συντομεύσεις, παράδειγμα το Bluetooth για ασύρματο Android Auto και CarPlay, κλήσεις αλλά και αναπαραγωγή μουσικής. Επίσης, βιντεάκια μέσω USB. Αλλαγή κομματιών για το τιμόνι. Μουσική και πάλι. GPS έχουμε το iGo. Έτσι βάζουμε νέα διαδρομή. Το iGo είναι offline GPS, δεν χρειάζεται να έχουμε ίντερνετ. Αν είμαστε συνδεδεμένοι βέβαια στο ίντερνετ, μας υπολογίζει και την κίνηση. Βγάζει εδώ τα τριγωνάκια για να αποφύγουμε. Και έτσι ακυρώνουμε. Αρχική και πίσω. Λοιπόν, εδώ είναι οι εφαρμογές μας. Έχουμε χάρτες Google, YouTube Music, το YouTube, Netflix. Το Z-Link 5 είναι που έχουμε ασύρματο Android Auto και CarPlay, ανάλογα το τηλέφωνό μας, ή Mirroring. Έχουμε equalizer με DSP, πάρα πολλές μπάντες ρύθμισης, χρονοκαθυστερήσεις. Εδώ έχουμε το εργοσιακό car setting στο αυτοκινήτου που έχουν τα Opel. Wi-Fi εδώ, φωτεινότητα. Έχουμε και είσοδο για κάρτα SIM. Χάρτες Google εφόσον έχουμε σύνδεση στο ίντερνετ. Αυτά.